Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μας δοθεί για άλλη μια φορά κάτι που ήδη έχουμε γευτεί και που ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του, αλλά θα μας δοθεί με τη μορφή κλειδιού. Και τι κλειδιού που ανοίγει τις πύλες των ουρανών. Καλώς ήρθαμε στο μάθημα 342. Αφήνω τη συγχώρεση να αναπαυθεί πάνω σε όλα τα πράγματα, επειδή έτσι θα μου δοθεί. Δύο βασικές έννοιες των αθημάτων θαυμάτων. Πρώτη και θριαμβευτική συγχώρεση, γιατί είναι αυτό το κλειδί που πραγματικά ανοίγει τις πύλες του ουρανού ή αν θέλετε τις πύλες της ενθύμησης του ποιοι είμαστε αληθινά. Και το δεύτερο βασικό αξίωμα των θαυμάτων είναι ότι ό,τι δίνω μου δίνεται. Γι' αυτό λοιπόν η συγχώρεση που την επεκτείνουμε σαν μια απαλή ευλογία πάνω στα πάντα, καθώς το κάνουμε, μας δίνεται μας. Για άλλη μια φορά λείπτης και δότης είναι ο ίδιος. Ναι. Έτσι είναι μια προσευχή που ξεκινάει το μάθημα. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για το σχέδιό σου να με σώσεις από την κόλαση που έφτιαξα. Δεν είναι πραγματική. Και εσύ μου έδωσες τα μέσα για να μου αποδείξω ότι είναι εξωπραγματική. Το κλειδί είναι στο χέρι μου και έχω φτάσει στη θύρα πίσω από την οποία βρίσκεται το τέλος των ονείρων. Στέκομαι μπροστά στην πύλη του ουρανού και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να περάσω μέσα και να βρεθώ στο σπίτι. Ας μην περιμένω πάλι σήμερα. Έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Ναι, ακριβώς. Έχουμε βρεθεί δηλαδή πολλές φορές, κάθε μέρα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή να συγχωρήσω ή να επιτεθώ. Να παραβλέψω, να θυμηθώ τις άγιες στιγμές ή την αλήθεια που με συνδέει όλους ή να αφαιθώ να κυλήσω πάλι στην οργή, το θυμό, το φόβο, τη ζήλια, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μου προτείνει το εγώ. Είμαστε συνεχώς μπροστά στην πύλη του ουρανού και κάθε επιλογή, κάθε σκέψη, κάθε λόγος μας είναι μια απάντηση στο να προχωρήσω μπροστά ή να μείνω από εδώ μεριά. Εδώ που έχει πόνο και ματαιώσεις. Είναι και ο αυτόματος μηχανισμός που μας σταματά και ο φόβος. Ο φόβος που έχουμε μάθει ότι αν θα περάσουμε την πύλη μπορεί να τιμωρηθούμε. Ναι. Και ένα κομμάτι του εγώ το οποίο δεν θέλει να περάσει βεβαίως και σκοτεινιάζει την αγάπη που είναι από την άλλη μεριά. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, ενώ θέλω να περάσω, ένα άλλο μέρος μου με καθυστερεί. Τι είναι αυτό που με καθυστερεί? Λέει ο πρόγονος, ο Πλούταρχος. Επισκοτεί το μεν ηλίο πολλάκι στα νέφη. Το δε λογισμό τα πάθη. Δεν νομίζω να χρειαζόμαστε ερμηνεία ότι αυτό που σκοτεινιάζει τον ήλιο είναι τα σύννεφα και τη σκέψη μας τα πάθη μας. Και ο Ιερός Αυγουστίνος είχε την εξής ωραία προσευχή ομολογώντας για την καθυστέρηση. «Κύριε, χάρισέ μου εγκράτεια και αγνότητα, αλλά όχι ακόμα». Αυτό λέγεται αυτογνωσία. Ήταν αρκετά συνειδητοποιημένος. Ακριβώς. Ήξερε που θέλει να πάει, αλλά όχι ακόμα. Το «όχι ακόμα» βέβαια το Άγιο Αυγουστίνου εκφράζει τις προσκολήσεις που έχουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Τις προσκολήσεις, τις ειδονές, τα πάθη, στους εθισμούς μας, στα στραβά μας, τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν μας φέρνουν την ευτυχία, αλλά δεν μπορούμε και να εξακολουθήσουμε από αυτά. Και βεβαίως ο φίλος μας, όπως είπες, ο σκεπτόμενος, εξαιτίας όλων αυτών, κάθεται και σκέφτεται τώρα και λέει μέσα του. Πεπιθήσεις, πάθη, προσκολήσεις. Πώς με όλα αυτά θα καταφέρω να περάσω την πύλη του ουρανού? Ποιο είναι το κλειδί που ανοίγει την πύλη της αφύπνισης από τις ψευδαισθήσεις? Και τα μαθήματα θαυμάτων απαντούν: η καθολική συγχώρεση. Αυτή ξεκλειδώνει την πύλη του ουρανού. Για να πάμε σε αυτή την καθολική συγχώρεση που τα μαθήματα θαυμάτων την προτείνουν σήμερα σαν την ανάπαυση της συγχώρεσης πάνω σε όλα τα πράγματα, θα πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Το θέλω πραγματικά?
«Και το θέλω τώρα?» Και η ερώτηση είναι πόσο φλέγεται η καρδιά σου για την αλήθεια. Εδώ στην αριστερή εικόνα ο Ιερός Αυγουστίνος πάλι, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι από τα 16 του μέχρι τα 30 κάτι έζησε όλα τα πάθη της σάρκας. Την έφαγε με το κουτάλι, που λέμε. Δεν είχε αφήσει κάτι που δεν είχε ικανοποιήσει. Έτσι λοιπόν, ενώ έζησε με τους εκκλησιαστικούς όρους τις αμαρτίες της σάρκας, έζησε δηλαδή τις ειδονές που είχε να προσφέρει αυτό το σώμα σε αυτό τον κόσμο, κάποια στιγμή έγινε μέσα του μία αλλαγή. Και αυτό το πάθος με το οποίο είχε επιδοθεί σε όλες τις αναζητήσεις των ειδονών στα νεανικά του χρόνια, μετατράπηκε σε φλόγερο πάθος για την αλήθεια, για το πνεύμα μέσα του. Έτσι λοιπόν, ήρθε μια μέρα που απάντησε «Ναι, το θέλω και το θέλω τώρα». Προφανώς χρειάζεται να συμπληρώσουμε έναν κύκλο εμπειριών, μάλλον, για να οριμάσει μέσα μας η αίσθηση της έλλειψης, η πείνα για τις εμπειρίες πάνω εδώ, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να συμπληρωθεί και να μην χρειάζομαι κάτι άλλο, να μην έχω την αίσθηση ότι κάτι μου λείπει. Να έχω φάει τόσο, να έχω χορτάσει τόσο, που να μην έχει αξία πια για μένα αυτό. Ναι, και θα έλεγα ότι από τη δική μου εμπειρία, Μαρία, έχω δει ότι τα μαθήματα θαυμάτων δεν είναι έτοιμα να τα προσλάβουν πολύ νεαρά άτομα, ακριβώς γιατί έχουν μια μερίδα ζωής να φάνε, να πιούν, να μεθύσουν από αυτήν, να κάνουν ένα κύκλο ζωής και αφού συλλέξουν ένα μέρος από τις εμπειρίες που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος του ονείρου, μετά κάτι κατασυγάζει μέσα μας και αρχίζει να αναζητά. Υπάρχουν βέβαια και οι έτοιμοι, αλλά αυτό σπανίζει. Αλήθεια είναι. Μέσα μας σε όλο αυτό υπάρχει συγχώρεση που μπορούν να κρατήσουν. Ναι. Αυτό μπορούν να το μάθουν από μικρά. Ναι. Μπορούμε να το διδάξουμε δηλαδή στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στους κοντινούς μας ανθρώπους, να τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ας μην έχουν καμία σχέση με όλα τα άλλα. Ο δρόμος πάλι είναι ο ίδιος. Οπότε παραμένει αυτή η ερώτηση, πόσο φλογερή είναι η λαχτάρα σου για την επιστροφή. Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε πάλι τον πολύ ωραίο πίνακα του Φρέντερικ Κλέιτον από το 1891, η επιστροφή της Περσεφόνης. Είναι η αφύπνιση της ψυχής που με λαχταρά να γυρίσει στη μητέρα της, στον ουρανό, στο φως, στη ζωή. Να επιστρέψει ξανά σε αυτό που αληθινά είναι, με πόση παράδοση πηγαίνει και με πόσο ανοιχτή αγκαλιά την περιμένει από την άλλη μεριά. Ναι. Γι' αυτό, μιλώντας για αυτή τη φλογερή λαχτάρα, κάτι έχει να πει και το σημερινό μάθημα. Να συγχωρέσω όλα τα πράγματα και ας αφήσω τη δημιουργία να είναι όπως εσύ θέλεις να είναι και όπως είναι. Να θυμηθώ ότι είμαι ο Υιός σου και ανοίγοντας επιτέλους τη θύρα, να ξεχάσω τις ψευδαισθήσεις στο φλογερό φως της αλήθειας, καθώς η μνήμη σου επιστρέφει σε μένα. Εδώ τώρα ο Ιησούς, Ολοκληρώνεται με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο. Αδελφέ, συγχώρεσέ με τώρα. Έρχομαι σε σένα να σε πάρω σπίτι μαζί μου. Και καθώς πηγαίνουμε, ο κόσμος έρχεται μαζί μας στο δρόμο προς το Θεό. Μας εξαφνιάζει αυτή η δήλωση «Αδερφέ, συγχώρεσέ με τώρα», να μας ζητάει ο Ιησούς να το συγχωρέσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά πρόκειται για τη φωνή της Χριστότητας μέσα μας που μας θυμίζει ότι αυτό το κομμάτι είναι σε όλους κοινό και καθώς συγχωρούμε στην ουσία το θυμόμαστε. Είναι σαν να μας λέει «Θυμήσου το Χριστό μέσα μου, θυμήσου το Χριστό μέσα σου». Ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι και η δήλωσή μας προς όλους. Η στάση μας προς όλους να είναι ένα «Αδερφέ, συγχώρεσέ με τώρα. Έρχομαι να σε πάρω σπίτι μαζί μου». Μπορεί να διαβαστεί λοιπόν με κάθε τρόπο αυτή η φράση και να μας εμπνεύσει ανάλογα. Δεν υπάρχουν λόγια να υποθεί κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Η ειρήνη είναι το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Και καθώς πορευόμαστε λοιπόν στη σημερινή ημέρα,
Έχουμε αυτό το κλειδί στο χέρι μας, ανά πάσα στιγμή, για να ανοίξουμε μια πύλη που θα μας οδηγήσει στην ειρήνη, μέσω της συγχώρεσης, ή να παραμείνουμε στο πεδίο του πόνου, της αμφιβολίας, του θυμού, των ενοχών. Το πρόβλημα είναι η ενοχή, η πίστη στην ενοχή. Συγχωρώντας λοιπόν, θα έχουμε τους μάρτυρες της πίστης ότι είμαστε αθώοι. Και επιπλέον θα έχουμε και την προσωπική εμπειρία αυτής της αθωότητας από μέσα μας. Γιατί καθώς προσφέρουμε τη συγχώρεση των άλλων, τη βιώνουμε πρώτα οι ίδιοι, διότι έχουμε πει κερνάμε από το κρασί που πίνουμε πρώτοι. Ας αφήσουμε λοιπόν σήμερα τη συγχώρεση να απλωθεί πάνω σε όλες μας τις εμπειρίες, σε όλα τα γεγονότα που θα έρθουν στην αντίληψή μας. Ας κάνουμε μόνο αυτό, με επιμονή. Αυτή είναι η συνεισφορά μας σε όλο τον κόσμο. Χαίρετε. Καλημέρα.